κατάφερε να κερδίσει ό,τι έμοιαζε ακατόρθωτο, εκτός από την τελευταία μάχη. Στα 78 της χρόνια, η θρυλική Δώρα Κακουράτου πέρασε χθες το βράδυ στην αιωνιότητα, νικημένη από τον καρκίνο, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρη την Κύπρο. Κεραυνός είναι θρύος. Δεν ήξερε κανένας, πάντα η Δώρα έτσι ήταν. Δεν έλεγε ποτέ τι είχε ή τι δεν είχε. Όλα τα κρατούσε μέσα της, δυστυχώς. Δεν ξέραμε τίποτα. Καλό ταξίδι, Δώρα μου. Γεννημένη στη Λέμεσο, όπου τόσο αγαπούσε, η Δώρα Κακουράτου γνώριζε από πολύ νωρίς πως ο δρόμος της υποκριτικής ήταν για αυτήν μονόδρομος. Μόλις στα 15 της χρόνια συμμετέχει στον Θίασο των Ηνωμένων Καλλιτεχνών. Φεύγει για την Αθήνα. Εκεί που ολοκληρώνει το γυμνάσιο, σπουδάζει στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, επιστρέφει στην Κύπρο και συνεργάζεται με τον Οργανισμό Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου, τους Θιάσους Γέγιου και Παπαδημήτρη, τη μουσική σκηνή, ενώ το 1975 γίνεται η πρώτη γυναίκα θειασάρχη στην Κύπρο. Στο μισό αιώνα καριέρας της, η Δώρα Κακουράτου αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της με ό,τι και αν καταπιάστηκε. Θέατρο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ψυχαγωγικές εκπομπές. Αγαπήθηκα πάρα πολύ και αγάπησα πάρα πολύ. Νιώθω και σε αυτόν τον τομέα γεμάτη. Στο απρόσμενο άκουσμα του θανάτου της, ο καλλιτεχνικός κόσμος της Κύπρου βυθίζεται στο πένθος, με τους στενούς της συνεργάτες να μιλούν για ένα διαμάντι του κυπριακού θεάματος. Νομίζω χάνεται, παίρνει μαζί του μια εποχή που δεν πρόκειται να ξαναρθεί ποτέ. Αλλά σε αυτούς που ανοίγετου και έδειχνε το τη ψυχούλα της, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήταν όσο τη γνωρίσαμε, έχουμε να πούμε για το πόσο κυρία ήταν, πόσο αξιοπρεπέστατη παρουσία, πόσο μας συμβούλευε να είμαστε νέους. Η Δώρα Κακουράτου πέρνα στο πάνθεο των αθανάτων με πολιτεία, κόμματα και οργανωμένα σύνολα να εκφράζουν τη θλίψη τους. Η Δώρα Κακουράτου ξεχώριζε για το ευφυέστης χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της, αλλά κυρίως για το πηγαίο και αστήρευτο ταλέντο της. Θα τη θυμόμαστε πάντα για τις αμέτρητες στιγμές γέλιου και ψυχαγωγίας που μας πρόσφερε τόσο γενναιόδωρα στη σκηνή και στην οθόνη. Μακαρίζουμε έτσι εύκολα, αιώ.